Τώρα λοιπόν θα σας πούμε, εδώ με τον Γιώργο Τσουκαλά που είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες Γιώργο Τσουκαλά, φυσικοθεραπευτής ο θεματικός, τον ξέρετε. Γιατί είναι καλό να περπατάμε με γυμνά πόδια. Είναι μια τάση στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, κυρίως στην Αυστρία και στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν ειδικά πάρκα με διάφορες επιφάνειες, γρασίδι, βότσαλο, νερό, λίμνες, που περπατάνε οι άνθρωποι χωρίς παπούτσια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί φαντάσου μια κυριακάτικη βόλτα μιας οικογένειας να έχει μέσα στο πρόγραμμά τους ότι θα πάμε να περπατήσουμε ξυπόλοιτοι μέσα σε ένα ειδικά οργανωμένο πάρκο για να ξυπνήσουν ξανά τους ιδιοδεκτικούς υποδοχής στο πέλμα του ποδιού, τους οποίους όλη τη βδομάδα με τα παπούτσια τους κοιμίζουμε. Πες μου, θέλω να δείξουμε κάτι, μου το είπες στο τηλέφωνο και θέλω να το καταλάβετε κι εσείς. Όταν φοράμε συνέχεια παπούτσι στο πόδι μας, είναι σαν να, και επειδή το χέρι έχει ακριβώς τον ίδιο αριθμό νευρικών κυττάρων και ουσιαστικά έχει και πάρα πολλούς μικρούς μυς και υποδοχής, με το πόδι. Με το πόδι μας. Είναι το ίδιο πράγμα. Χέρι και πόδι. Φανταστείτε λοιπόν να προσπαθείτε να κάνετε δουλειές ή κάτι φορώντας συνέχεια αυτό το πλαστικό στο χέρι. Μπορούμε. Δεν μπορούμε. Με τον ίδιο. Κάποια στιγμή αδρανοποιείται. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να βγάζουμε τα παπούτσια λοιπόν. Ακριβώς. Οπότε αδρανοποιείται σε επίπεδο νευρικού συστήματος, αλλά και αδρανοποιείται και σε επίπεδο μυϊκού συστήματος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μικροί μυς που βρίσκονται κάτω στο πέλμα του ποδιού δεν λειτουργούν και δεν δυναμώνουν σωστά. Γιατί τους περιορίζουμε, όπως ακριβώς μας έδειξες, τους έχουμε σε ένα περιορισμένο περιβάλλον όπως είναι το παπούτσι, οπότε δεν μπορούν να κάνουν το άνοιγμα, το κλείσιμο, τις λεπτές και κυκλικές κινήσεις που θα μπορούσε να κάνει το πόδι αν δεν ήταν σε αυτό τον περιορισμό. Ωραία. Και σε αυτά τα ειδικά πάρκα στο εξωτερικό, γιατί έχουν διάφορες επιφάνειες. Έχουμε και εδώ, να ξέρετε, μας έχει φέρει ο Γιώργος Τσουκαλάς, με τη βοήθεια βέβαια και της παραγωγού μας, της Αλεξίας της Γερέμπεϊ, διάφορες επιφάνειες. Εγώ λοιπόν, τώρα τι θα κάνω. Θα μου εξηγήσει εσύ γιατί πρέπει να βγάζουμε για κάποιες ώρες τα παπούτσια, για πόσες ώρες πρέπει να τα βγάζουμε και τι να κάνουμε ακριβώς, Γιώργο. Τι πρέπει να κάνουμε. Θα ξεκινήσω με αυτό που είπες. Γιατί να έχουμε διαφορετικές επιφάνειες. Γιατί δεν γίνεται, παράδειγμα με το χέρι μας, να κάνουμε ψηλάφιση μόνο σε γυαλί ή μόνο σε μία επιφάνεια. Θα πρέπει να ξυπνάμε με διαφορετικό τρόπο και να δεχόμαστε πολύ διαφορετικά ερεθίσματα. Το ίδιο και στο πέλμα μας. Οπότε θα πρέπει, για παράδειγμα, να περπατάμε πάνω σε ξύλο. Γιατί να το κάνουμε αυτό, γιατί να περπατάμε σε ξύλο. Μας βοηθάει να νιώθουμε στο πόδι μας τη ζεστασιά που έχει το ξύλο, να ξυπνάει τους ιδιοδεκτικούς υποδοχής, αλλά επίσης το αληθινό ξύλο μας βοηθάει να γειωνόμαστε. Γι' αυτό. Ακριβώς, γι' αυτό και ενθαρρύνεται ουσιαστικά. Βοηθάει να συγχρονιστεί το ηλεκτρικό πεδίο, είμαστε μια μεγάλη μπαταρία οι άνθρωποι, το ηλεκτρικό πεδίο που έχουμε εμείς με το ηλεκτρικό πεδίο της γης, και το ηλεκτρικό πεδίο της γης έχει τη δυνατότητα να μας αποφορτίζει και γι' αυτό το συστήνουν σαν φάρμακο για χρόνιες παθήσεις και ιδίως χρόνιες φλεγμονές. Θέλω να σας πω τη δική μου εμπειρία τώρα αυτή τη στιγμή, διότι εγώ δεν το έχω και με τα τακούνια. Εγώ έχω γειωθεί απολύτως. Τι καλός που είναι, μου κάνει μεγάλο καλό. Έχω γειωθεί και περπατάω σε ξύλο ακριβώς και ανταλλάσσουμε φορτία. Μαζί με το ξύλο τώρα αυτή τη στιγμή. Πες μου τώρα, μάρμαρο είναι εδώ. Τι είναι εδώ. Εδώ είναι μάρμαρο. Μάρμαρο, πάω και στο μάρμαρο. Δεν έχω ένα αληθινό μάρμαρο επίσης. Είναι πιο ψυχρό. Αλλά θέλουμε το πόδι μας να έχει και να ενεργοποιούνται και οι υποδοχείς και του θερμού και του ψυχρού. Ωραία και το μάρμαρο. Και πάμε στην επόμενη επιφάνεια που έχει φέρει εδώ ο Γιώργος Τσουκαλάς, που είναι το γρασίδι. Ωραίο είναι και αυτό. Ωραία αυτό η αίσθηση. Ακόμα καλύτερο. Γιατί? Έχει την δροσιά το γρασίδι. Αν είναι υγρό συνήθως το γρασίδι, καταλαβαίνει και αντιλαμβάνονται οι υποδοχείς την υγρασία που έχει. Και επίσης, επειδή κάτω από το γρασίδι έχουμε χώμα, βοηθάει ακόμα περισσότερο στη γείωση. Και μάλιστα οι ειδικοί επιστήμονες το περιγράφουν σαν να παίρνουμε χούφτες από αντιοξειδωτικά μέσα από τα πέλματά μας και να διώχνουμε όλες αυτές τις τοξίνες από τον οργανισμό μας. Λοιπόν, ερωτήσεις τώρα.
ποια επιφάνεια θα επιλέξουμε, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κάθε μέρα, ας πούμε, γρασίδι. Ωραίο είναι θα, να βρεθούμε σε κανένα πάρκο. Συγγνώμη, πάω και έρχομαι, αλλά είναι ωραία αυτή η αίσθηση του να περπατάμε εξυπόλυτη. Άμα σου πω ότι το κάνω τώρα τελευταία. Τέλεια. Γιατί το νιώθω ως ανάγκη βασικά να βγάζουμε τα. Ακόμα και σαγιονάρες, ας πούμε, που μπορεί να φοράει κάποιος μες στο σπίτι. Να μην τις φοράει το αυτές. Να μην τις φοράμε. Για πόση ώρα, βρε Γιώργο. Για πόση ώρα. Συνήθως μισή με μία ώρα είναι αρκετή, δηλαδή την ώρα που ξυπνάμε το πρωί μέχρι να ετοιμαστούμε, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας γειωμένοι. Γιατί και στο κρεβάτι δεν είμαστε γειωμένοι. Ναι. Ξυπνάμε από το κρεβάτι, φοράμε τις παντόφλες, δεν έχουμε τη δυνατότητα με όλα αυτά τα, τη σύγχρονη τεχνολογία που έχουν τα υποδήματα και την πλαστική επιφάνεια που έχουν από κάτω. Οπότε δεν μας βοηθάνε να γειωνόμαστε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τι επιφάνεια, δηλαδή ό,τι επιφάνεια έχουμε στο σπίτι μας. Μάρμαρο είναι αυτό, πάτωμα είναι αυτό. Όταν βρεθούμε στη θάλασσα να βγάζουμε τα παπούτσια να περπατάμε στην άμμο, έχω ακούσει ότι κάνει πάρα πολύ καλό η άμμος. Ακριβώς. Το ξύλο στο σπίτι είναι η καλύτερη επιλογή. Το χώμα και το γρασίδι στην εξοχή είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Ναι. Και η άμμος στη θάλασσα είναι εξίσου εξαιρετική επιλογή. Αν δεν το συνδυάσουμε και με το να μπούμε και μέσα στη θάλασσα τώρα το καλοκαίρι. Να μην κάνουμε μόνο ηλιοθεραπεία, να μπαίνουμε. Εκμεταλλευόμαστε και το ιόδιο της θάλασσας. Είπαμε για μισή με μία ώρα, ακόμα και στο μάρμαρο στο σπίτι μας. Ακριβώς, ναι. Και ακόμα και στο μαρμάρι. Όσο περισσότερο το κάνουμε, τόσο περισσότερο βελτιωνόμαστε. Καθημερινά, και να φανταστώ. Καθημερινά, ναι. Κάντε το και θα το δείτε και θα με θυμηθείτε. Δηλαδή, είναι διαπιστωμένο ότι κάνει καλό πέρα από τις μελέτες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Και γιατί ασχολούνται τόσο πολύ οι ειδικοί επιστήμονες με αυτό, Γιώργο, τα τελευταία χρόνια, γιατί. Γιατί σκεφτείτε ότι είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα σε πολυκατοικίες, δεν γειωνόμαστε καθόλου και πραγματικά δημιουργούνται χρόνιες φλεγμονές. Και αυτό ήταν το μεγάλο κίνητρο. Ναι. Οι χρόνιες φλεγμονές ήταν αυτό που οδήγησε, γιατί παρατήρησαν ότι άτομα τα οποία ξεκίνησαν να γειώνονται είχαν από τις πρώτες ώρες μία αλλαγή στην αιμάτωση του σώματος. Ακριβώς έχουν κάνει αντίστοιχες μελέτες και ουσιαστικά είχαν μέσα από τις πρώτες εβδομάδες, μείωση του μυοσκελετικού πόνου, μείωση των χρόνιων φλεγμονών. Μάλιστα αυτός που το εμπνεύστηκε και έχει κάνει αρκετές έρευνες έλεγε ότι το εφάρμοσε στον εαυτό του και του έφυγε ο πονοκέφαλος από τις πρώτες μέρες. Να σου πω, δηλαδή περπατώντας εγώ στο ξύλο, σε πόση ώρα θα δω τα ευεργετικά, σε μία ώρα μου είπες, μισή θα το κάνουμε στην αρχή, έτσι για να συνηθίσουμε. Πες ότι βγάζω τα παπούτσια, περπατάω μισή ώρα στο ξύλο. Στις πόσες ώρες το υποσχέθηκες. Ήδη νιώθεις καλύτερα. Όχι, εγώ ήδη νιώθω καλύτερα, το έχω δηλώσει από την αρχή. Ναι. Για πες, στις πόσες ώρες έχει φανεί. Στις πρώτες δύο ώρες, οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει, δείχνουν ότι ξεκινάνε τα ήδη ευεργετικά αποτελέσματα μετρώντας με θερμογραφία στο σώμα και βλέπουν τις αλλαγές που υπάρχουν. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν μας λέει ο Γιώργος Τσουκαλάς για το περπάτημα με γυμνά πόδια, πέρα από τη γείωση και όλη αυτή τη θεωρία που έχουν αναπτύξει οι ειδικοί επιστήμονες, είναι ότι γυμνάζουμε και όλους αυτούς. Τους μικρούς μυς του πέλματος που δεν γυμνάζονται σε διαφορετική περίπτωση. Αυτό είναι καλό και για ανθρώπους που έχουν θέματα, δηλαδή θέματα με τα πέλματά τους, με τα πόδια, είναι καλό. Ακριβώς, γιατί επηρεάζεται όλη η κινητική αλυσίδα προς τα πάνω, δηλαδή τα γόνατα, τα ισχία, η μέση και όλη η σπονδυλική στήλη. Και για όσους έχετε θέματα, ακόμα και με τη σπονδυλική στήλη, είναι καλό το περπάτημα με γυμνά πόδια. Ακριβώς. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τσουκαλά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.